Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Γυναίκα αυτή την φορά, υποψήφια κοντά μας. Χαίρομαι όταν φιλοξενώ γυναικείο πληθυσμό. Η κυρία Νέλη Ευθυμίου είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την Συμμαχία Σεραίων. Και τι σας είδατε που έσπηρα τη χρόνια, είδατε. Όχι, και σπήρα τη διχόνια. Με τον κύριο Μισηρλή, λέω αντίπαλό σα. Μου λέει, γιατί και εγώ στην. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Τον ίδιο συνδυασμό είστε, αλλά είστε αντίπαλοι. Αλλά τελικά το κατέριψαν και οι δυο. Που σημαίνει ότι έχετε καλές σχέσεις μέσα στο συνδυασμό. Αυτό πρέπει να το δουν και οι τηλεθεατές μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Στη μάχη του Σταυρού. Μία μάχη καινούρια για μένα. Μία μάχη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Με πολλά συμπεράσματα που έχω βγάλει και αυτά θα ήθελα να κουβεντιάσουμε σήμερα, να ξεφύγουμε από τα προγράμματα. Καλά συμπεράσματα, αλήθεια. Καλά συμπεράσματα ή και κάποια τα οποία θα μας στεναχωρέσουν. Λίγο ιδιαίτερα. Όχι, δεν θα σας στεναχωρέσουν. Για, λίγο ιδιαίτερα για να καταλάβω. Από τα ιδιαίτερα ξεκινήστε. Λοιπόν, ένα πρώτο συμπέρασμα που έχω βγάλει, βλέποντας όλες αυτές τις μέρες και τα διάφορα διαφημιστικά σποτάκια που υπάρχουν και ακούγονται στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες υποψηφίων. Οι καινούργοι, που εκφράζουν την υποψηφιότητά τους με πολύ όρεξη, με πολύ τρέξιμο και αναδεικνύουν τις ιδιότητές τους, τι έχουν σπουδάσει ο καθένας, και οι πρώην. Και όχι ότι έχω κάτι με τους πρώην, αλλά είναι όλοι αυτοί που στα σποτάκια τους πρώην αντιδήμαρχος, πρώην δήμαρχος, πρώην δημοτικός σύμβουλος, πρώην. Αυτό βέβαια το λένε θέλοντας να δείξουν ότι η εμπειρία είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Μέσα σε παρένθεση, νομίζω ότι η εμπειρία μέχρι τώρα δεν μας έχει αποδείξει ότι μπορούν να συνεργαστούν αυτοί όλοι μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Όμως προσωπικά έχω και την άποψη, η οποία είναι τελείως προσωπική, μια και υπάρχει και μια παγκόσμια διχογνωμία, αν αξίζει πιο πολύ η γνώση ή η εμπειρία στο να κάνουμε κάτι. Προσωπικά έχω την άποψη ότι αξίζει η γνώση και αν θέλετε μπορώ να σας εξηγήσω με ένα δικό μου παράδειγμα πείτε το μου, γιατί πείτε το μου, πιστεύω. Βεβαίως. Λοιπόν, πείτε ότι στη δουλειά μας κάνουμε κάτι και στη ζωή μας και στη δουλειά μας και πιο πολύ βέβαια. Κάνουμε κάτι με έναν ορισμένο τρόπο και αυτός είναι αποδοτικός και είμαστε ευχαριστημένοι και περνάνε τα χρόνια και τον κάνουμε με τον ίδιο τρόπο και λέμε ότι έχουμε εμπειρία και όλα πάνε καλά και ξαφνικά έρχεται κάποιος άλλος νέος, με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και μας δείχνει έναν άλλον τρόπο, ο οποίος τελικά είναι πιο αποδοτικός και πολλές φορές πιο εύκολος. Και λέμε, όπα, τι έκανε η εμπειρία. Άρα, έχει πιο πολύ μεγάλο προβάδισμα η γνώση από την εμπειρία. Mm. Θεωρώ ότι η γνώση είναι το παν. Και ας αφήσουν όλοι αυτοί οι πρώην την εμπειρία, δεν θα τους οδηγήσει σε καλό. Μην τους εντελώς απέξω και αυτούς. Όχι, όχι. Αλλά όντως αυτό το οποίο λέτε ότι χρειάζεται και η νέα γνώση να μπει σε ένα δημοτικό συμβούλιο για να επικαιροποιηθεί λίγο η λειτουργία και να πάνε όλα πιο γρήγορα. Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε γνώση και δεν έμπαινε μέσα σε αυτά τα συστήματα, δεν θα είχαμε και την εξέλιξη. Έτσι, ακριβώς. Δεν να λέτε κάτι το οποίο είναι. Μην προτάσουμε πρώτα την εμπειρία. Πρώτα είναι η γνώση και μετά είναι και η εμπειρία μέχρι σε έναν βαθμό. Δεν είναι μόνο η εμπειρία. Λοιπόν, ο συνδυασμός μας έχει άτομα με γνώσεις και άλλοι συνδυασμοί. Γενικά ο συνδυασμός μας έχει και νέα άτομα και με γνώσεις και αυτό ίσως τον κάνει διαφορετικό από τους άλλους. Ένα άλλο συμπέρασμα που έχω βγάλει, μια άλλη διαπίστωση που έχω κάνει και πολύ με χαροποιεί, είναι ότι υπάρχει πλέον μεταξύ των δημοτικών συμβούλων των υποψηφίων εγκαρδιότητα. Έχουν περάσει. Του ιδίου συνδυασμού. Όχι, και τον άλλο συνδυασμό. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν είναι επειδή είμαι εγώ που γενικά αγαπώ όλο τον κόσμο και προσφέρω σε όλο τον κόσμο, δεν το ξέρω. Αλλά πέρα από την εγκαρδιότητα που έχω εισπράξει μέσα στο συνδυασμό, έχω γίνει φίλη και με πολλούς άλλους συνυποψήφιους, από όλους τους άλλους συνδυασμούς και αυτό με κάνει πολύ, μου δίνει πολύ θάρρος, με κάνει πολύ αισιόδοξη. Και επειδή θεωρώ ότι και άλλα άτομα έχουν γίνει φίλοι, δεν είμαι η μόνη. Είστε μειοψηφία, να ξέρετε όμως. Οι υποψήφοι που κατάφεραν και κάναν και φίλους από άλλους συνδυασμούς αποτελούν μειοψηφία. Θα μου επιτρέψετε να το ξέρω αυτό. Ναι, αυτό δεν γιατί το ξέρω. Έχουν δημιουργηθεί και εχθρότητες και ακούμε και πάρα πολλά και λέω θέσεις ίσως. Αλλά είστε η μειοψηφία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, σου το βεβαιώνω. Πάντως έχω κάνει φίλους και είμαι αισιόδοξη. Δεν μου λέτε ότι κάνατε φιλίες
με αντιπάλους σε εισαγωγικά. Ναι, γιατί αν τυχόν εκλεγούν και εκλεγώ, πράγμα καθόλου απίθανο για κανέναν. Όλοι έχουμε τις ίδιες πιθανότητες. Όλοι ξεκινάμε έτσι. Από την ίδια αφετηρία. Mm-hmm. Θα χρειαστεί να συνυπάρξουμε, να συνεργαστούμε και πρέπει ο ένας να δέχεται τον άλλον με τις θέσεις του, με τις απόψεις, να τις συζητά και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Τώρα, ένα άλλο που έχω διαπιστώσει είναι ότι ο προεκλογικός αγώνας μέχρι σήμερα ήταν πολιτισμένος. Χωρίς σοβαρές αντεγκλήσεις και προσωπικές λάσπες ο ένας στον άλλον. Στα μικρότερα μέρη είναι πιο συχνό φαινόμενο αυτό. Εδώ στην πόλη είμαστε πολύ, δεν ξέρω, είναι ήπιος ο πολιτικός αγώνας. Ναι. Και αυτό από τη μια μεριά με προβληματίζει, γιατί λέω, λες αυτό να είναι λίγο επίπλαστο, λες μετά να μην ισχύει. Είναι κάτι που, που περιμένει ο πολίτης, ο δημότης να μας δει λίγο ήπιος, δεν θέλει το οξυμένο κλίμα. Με προβληματίζει αυτό. Κοιτάτε, δηλαδή, επειδή τα τελευταία χρόνια ήταν κάπως δύσκολα για το Δήμο των Σερών σε αυτά περί κλίματος, ήταν δύσκολα, ας μην επεκταθούμε, θα ρω ότι αυτό ήταν και το αναμενόμενο από τους πολίτες. Δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας πολιτισμός, πολιτικός πολιτισμός, ότι θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο διαπιστώσατε εσείς και μπράβο σας. Και δεν φαντάζομαι ότι ο πολίτης περιμένει να σας βλέπει να μαλώνετε μέσα σε ένα δημοτικό έτσι. Συμβούλιο και να περνάνε ώρες επί ώρων χωρίς ουσιαστικά να βγαίνει κάτι. Δεν θα του αρέσει καθόλου. Βέβαια, ο Χριστένης δεν θα τα επιτρέψει πολύ και αυτά, γιατί πάντα προτάσει τη συνεργασία. Επομένως, θα πρέπει να μπει πολύ νερό σε πολύ κρασί. Θα πρέπει. Γι' αυτό... Άρα αυτό το οποίο διαπιστώσατε. Έτσι. Θα πρέπει, γι' αυτό θα πρέπει να εκλεγούν άτομα πέρα από πελατειακές σχέσεις, παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι γενικό φαινόμενο αυτό και στην πόλη μας ισχύει. Πολλοί έχουν αναπτύξει μια πελατειακή σχέση με το δημότη. Σου κάνω αυτή την εξυπηρέτηση και περιμένω να με ψηφίσεις. Ναι. Καιρός είναι να αλλάξουμε λίγο το μυαλό μας, γιατί ξέρετε, εμείς όλοι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλεγόμαστε από τους πολίτες. Δηλαδή, το ότι αν θα εκλεγώ εγώ, ο Σπύρος Μυσηρλής ή κάποιος άλλος, δεν εξαρτάται τόσο πολύ από μένα όσο από την απόφαση του δημότη. Εγώ, ό,τι και να πω, πολλές φορές βλέπουν σαν εικόνα, δεν ακούν αυτά που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, ο δημότης θα αποφασίσει και καλό θα είναι οι δημότες όταν θα πάνε στην κάλπη να είναι σίγουροι για το τι θέλουν να προωθήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποιον θέλουν να εκλέξουν. Και την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη. Θα υπάρχει σίγουρα δεύτερη Κυριακή. Ναι, με 6 συνδυασμούς δηλαδή θα ήταν. Τι να πω, όχι, η μεγάλη έκπληξη αν έχουμε δήμαρχο την πρώτη Κυριακή με τόσους συνδυασμούς. Και καλό θα είναι να υπάρχει και δεύτερη Κυριακή για να υπάρχει ξανά η σκέψη αυτών που δεν ήταν σίγουροι, αυτών που ψήφισαν κάτι άλλο, να δουν ποιος είναι πιο συμφέρον, ποιο του συμφέρει πιο πολύ, ποιο συνδυασμός. Η δεύτερη Κυριακή, αν υπάρξει εδώ, που θα υπάρξει κατά την άποψή μου, θα είναι άλλου είδους εκλογές. Γιατί τώρα έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ 6 υποψηφίων που μπορεί να έχω τον ξάδερφο εκεί, τον παρακεί, τον άξιο εκεί και θα πρέπει να το σκεφτώ. Μετά έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο. Ναι. Εκεί είναι άλλες εκλογές. Έτσι. Και μια άλλη διαπίστωση που έχω κάνει το πώς ψηφίζουν. Πώς ψηφίζουμε, για πείτε μας. Στα έχετε χωριά. Κάνει διατριβή, μπράβο σας, για πείτε μου πώς ψηφίζουμε. Γιατρός είμαι, δεν είμαι πολιτικός, δεν θα ασχοληθώ με τα χτυπήματα στην πλάτη, κάθε βράδυ σκέφτομαι αυτά που βρίσκω μπροστά. Α, βράδυ τα σκέφτεστε, βράδυ. Ναι. Για πείτε μου. Λοιπόν, στα χωριά ψηφίζουν βάσει συγγενειών. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν βάσει προγράμματος. Ναι. Λοιπόν, αυτοί τώρα οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι που κατάγονται από τα χωριά και είναι υποψήφοι στον κορμό και αυτοί θα ψηφιστούν από τα χωριά τους βάσει συγγενειών. Σου λέει εμένα από το χωριό μου, κυρία Μωραΐτη, θα την ψηφίσω. Άρα έχουμε μια βάση, έχουν μια μαγιά. Ναι, έχουν ωραία. Μια μεγάλη μαγιά. Ωραία. Αυτοί που είναι αστεί, καθεαυτό αστεί και έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στην πόλη, σε οποιαδήποτε πόλη, αυτοί ψηφίζουν πρώτα βάση του αρχηγού, είναι έτσι που θα ψήφιζα κι εγώ, βάση του αρχηγού, ναι. Μετά βάση του προγράμματος του και μετά διαλέγουν από αυτό το συνδυασμό το πρόσωπο που τους αντιπροσωπεύει πιο πολύ ή που συμπαθούν πιο πολύ, χωρίς όμως τις συγγενικές σχέσεις. Πολύ οργανωμένος μας βάζετε στην πόλη, ξέρετε. Έτσι το εισπράττω εγώ αυτή τη στιγμή. Πολύ οργανωμένος μας εμφανίζεται στην πόλη. Δεν ξέρω, η άποψή μου μπορεί να είναι λαθασμένη. Ναι. Είναι αυτό που συναντώ τον τελευταίο καιρό και επίσης τις τελευταίες 10 μέρες. Επικεφαλής πρόγραμμα υποψήφιος μου το λέτε. Ναι, αυτό βλέπω, αυτό βλέπω. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό εισπράττω κάθε φορά που πάω να μιλήσω κάπου.
Και επίσης αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι έχει αλλάξει αυτό που ζητάνε οι δημότες τις τελευταίες 10 μέρες. Δηλαδή? Λοιπόν, πριν από 3 μήνες όπου αποφάσισα να συνδράμω τον Αλέξανδρο Χρυσάφη στην πορεία του προς τις εκλογές με τη Συμμαχία Σεραίων, όταν συζητούσα με τους δημότες, φίλους, γνωστούς και αγνώστους ακόμα, πελάτες, συζητούσαν μαζί μου για την καθημερινότητα. Για τα σκουπίδια, για την καθαριότητα, για τους δρόμους, για τις λακκούβες. Μου ζητούσαν να αλλάξουμε αυτό το άλλο. Τώρα κάθε φορά που πάω να τους πω ότι ξέρετε τι θα θέλατε στο Δήμο αυτόν, στο καινούριο, αυτοί μου λένε θέλουμε την αλλαγή στα πρόσωπα. Μου μιλάνε μόνο για πρόσωπα, δεν μου μιλάνε για πράγματα. Άρα τους έχετε πείσει ότι ουσιαστικά θα λύσετε τα προβλήματα όχι της προσωπικά εμείς, ναι, όλοι. Ως συνδυασμός ναι. Και ως υποψήφιοι. Όλοι συνδυασμοί. Τους έχετε πείσει ότι θα λυθεί η καθημερινότητα η οποία μας ταλαιπωρεί και ουσιαστικά πάνε πιο πάνω τώρα ένα βήμα, πιο πέρα ένα βήμα και παλεύουν με τα πρόσωπα για να εξελιχθούμε. Δεν ξέρω αν τους έχουμε πείσει, αλλά επειδή όλοι οι συνδυασμοί, όλες οι παρατάξεις αγωνίζονται και βάζουν στόχους μια καθαρή πόλη, μια όμορφη πόλη, χωρίς κυκλοφοριακό πρόβλημα, με θέσεις παρκαρίσματος, έχουν αποφασίσει οι δημότες ότι όλοι λίγο πολύ αντιπροσωπεύουμε τα ίδια, η διαφορά μπορεί να είναι στις χρηματοδοτήσεις οτιδήποτε άλλο και πλέον θέλουν να επιλέξουν ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να τα εκπληρώσει τα όνειρα αυτά για την καθαρή πόλη, τη διαφορετική. Εσείς τι θα προτιμούσατε? Πώς τα ψηφίζατε? Βεβαίως και τα πρόσωπα. Mm. Αν υπάρχουν άξια πρόσωπα μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, κυρία Ευθυμίου, νομίζω ότι αυτό θα το πουν όλοι. Αμέσως θα αρχίσει να λειτουργεί και διαφορετικά ένα δημοτικό συμβούλιο και θα είναι και διαφορετική η ροή των. Μακάρι. Γιατί πολλές φορές. Των υπόλοιπων κινήσεων. Μακάρι, γιατί πολλές φορές και το έχουμε δει στην πόλη μας, για άλλες πόλεις δεν έχω άποψη. Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Δεν εκλέγονται οι πιο ικανοί, αλλά εκλέγονται οι πιο κοινωνικοί. Με όλη τη άρα σημασία και η κοινωνικότητα παίζει ρόλο. Ναι. Και όχι με την καλή έννοια πολλές φορές. Mm-hmm. Όχι με την καλή έννοια. Το να εξυπηρετήσω κάποιον, να πάω να του πληρώσω ένα λογαριασμό ή οτιδήποτε άλλο, δεν σημαίνει ότι είμαι και ικανός να είμαι σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Γι' αυτό λέω πρέπει οι δημότες επιτέλους να έχουν μία όρημη σκέψη. Και εδώ επισέρχεται μια άλλη διαπίστωση που έχω κάνει για τους νέους ψηφοφόρους. Δηλαδή. Οι νέοι ψηφοφόροι. Στις μεθαυριανές εκλογές, δημοτικές εκλογές ανά την Ελλάδα, είναι 120.000. Στο Δήμο Σερών, γύρω στις 3.500. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι 3.500, στο Δήμο Σερών. Αλήθεια. Όχι 17.000, είναι ψηφοφόροι. Γενικά. Ναι. Λοιπόν, τώρα, στις προηγούμενες εκλογές στις δημοτικές, είχε αποχή 50%. Πολύ μεγάλη αποχή από την πλευρά των νέων ψηφοφόρων. Αυτό ήταν μία απαξίωση των νέων απέναντι στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και στους αυτοδιοικητικούς, γιατί οι αυτοδιοικητικοί είναι αυτοί που εισπράττουν τα παράπονα, τη δυσαρέσκεια πιο εύκολα. Δεν ξέρουμε όμως αν ήταν όλοι οι νέοι ψηφοφόροι, το 50%. Στους νέους ψηφοφόρους είχε. Στους νέους ψηφοφόρους 50%. Ναι, πολύ μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Και φυσικά δεν πήγαν να ψηφίσουν, και όχι μόνο δεν πήγαν να ψηφίσουν, λογικά δεν ήταν και υποψήφοι. Τώρα βλέπουμε, αφού έχουμε περάσει τα 9 χρόνια κρίσης. Και τα 5 από την προηγούμενη δημοτική αναμέτρηση έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και στους συνδυασμούς τώρα μετέχουν αρκετά νέα παιδιά. Στο συνδυασμό τον δικό μας είναι 25 άτομα κάτω των 30 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θέλω να πάρω το Δήμο στα χέρια μου. Θέλω να αποφασίσω για το μέλλον μου, για την ανεργία μου, για το σπίτι μου, για την αυλή μου, για τη συγκοινωνία μου, για το παρκάρισμά μου. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Νομίζω ότι η Ελλάδα σιγά σιγά μπαίνει σε μια άλλη, παίρνει μια άλλη μορφή, όπου οι νέοι πια θα σηκώσουν το βάρος όλου του πολιτικού κόσμου. Βλέπετε, θα δούμε και πολλούς νέους υποψήφους στους συνδυασμούς στις εθνικές εκλογές. Mm. Λοιπόν, οι νέοι αρχίζουν σιγά σιγά, παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Μην τα περιμένουμε όλα από τους μεγάλους στην ηλικία. Μπορεί να έχουν τη δεδομένη εμπειρία, όπως είπαμε. Δεν είναι το παν. Γι' αυτό σας λέω, πολύ μεγάλη σημασία έχει και η γνώση. Αχ, μας δώσετε ένα κομμάτι αισιοδοξίας τώρα, γιατί μου βάλατε αυτό για τα καλά τη νεολαία μέσα, που αυτό σημαίνει νέο μυαλό, νέα σκέψη, διαφορετικό κουράγιο. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι άνθρωποι που έχουν δει πολλά. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι mm-hmm. που μέσα και από τους υπολογιστές έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο. Είναι άνθρωποι με νέες ιδέες. Πιο ταξιδεμένοι. Πολύ πιο ταξιδεμένοι. Άρα
ανοιχτά μυαλά. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Mm-hmm, όλα αυτά mm-hmm. έχω διαπιστώσει. Και επίσης έχω διαπιστώσει και κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, το άλλο που έχω διαπιστώσει και είναι και το... λίγο αφορά και την παράταξή μας και τις άλλες παρατάξεις, ότι όλοι μιλάμε για έναν ωραίο δήμο, καθαρό, καινούριο, μοντέρνο, όλα αυτά. Λοιπόν, τι να κάνουμε, αυτός είναι ο καημός μας. Αυτός είναι ο καημός μας. Συμφωνώ και ο δικός μου καημός είναι αυτός. Πολλοί μιλάνε για νοικοκύρεμα στο δήμο. Πώς θα γίνουν αυτά, θα γίνουμε νοικοκύρεμα στο δήμο. Εμένα αυτή η λέξη νοικοκύρεμα με παραπέμπει σε ένα διαμέρισμα 70-80-100 τετραγωνικών, το οποίο θέλει σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα και είναι μια δουλειά της νοικοκυράς ή του νοικοκύρη που έρχεται στο σπίτι και ασχολείται μόνο με το πόσα πήρε, πόσα θα δώσει λογαριασμούς και τίποτα άλλο, καμία εξωστρέφη. Αυτό, εκεί πάει το μυαλό μου. Όμως έχω να πω σε όλους αυτούς που λένε ότι ο Δήμος θα πάει μπροστά με το νοικοκύρεμα, ότι δεν είναι το νοικοκύρεμα που θα βοηθήσει το Δήμο Σερών και όλους τους άλλους Δήμους να πάει μπροστά. Είναι ο Δήμος είναι ένας οργανισμός, όπως ξέρετε, ο οποίος έχει επιμέρους επιχειρήσεις. Ο δικός μας έχει την ΚΕΔΙΣ, έχει το ΔΥΠΕΘΕ, έχει τη ΔΕΙΑΣ, έχει το ΠΑΠΚΑ. Λοιπόν, αυτές οι επιχειρήσεις χρειάζονται άτομα με γνώση. Άτομα που να γνωρίζουν οικονομικά, άτομα που είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων και άτομα που να ξέρουν να χειρίζονται τα προγράμματα που θα έρθουν. Επομένως, δεν έχουμε τόσο πολύ ανάγκη από νοικοκύρεμα, όσο έχουμε ανάγκη από χρηματοδοτήσεις και προγράμματα οικονομικά και προγράμματα που θα έρθουν απ' έξω και να γίνουμε μια καινούργια πόλη, μια όμορφη πόλη, αυτή που μας αξίζει, γιατί είμαστε μια όμορφη πόλη. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, ζω εδώ, γεννήθηκα εδώ, είναι γνωστό, προσφέρω εδώ. Δεν θα μου άρεσε να ζω πουθενά άλλο στην Ελλάδα παρά μόνο στις Σέρρες. Έχω συνηθίσει, έχω ζήσει και στη Θεσσαλονίκη, προτιμούσα και τότε να ζω στις Σέρρες. Είναι κρίμα να την αφήνουμε να πηγαίνει πίσω και να πηγαίνουν μπροστά τα Τρίκαλα. Τα οποία Τρίκαλα έχουν για τα 3 τελευταία χρόνια, σας πληροφορώ, ότι είναι μέσα στις 21 καλύτερες πόλεις του κόσμου. Και όπως έχω ξαναπεί, τα Τρίκαλα είναι μία πόλη στην οποία δεν πας πουθενά αλλού παρά μόνο στα Τρίκαλα. Μέχρι πριν από χρόνια πηγαίναμε και στα Γιάννενα περνώντας από την Καλαμπάκα, τώρα πας μόνο στα Τρίκαλα. Είναι άνθρωποι κλειστοί, είναι μέσα σε μία πεδιάδα. Εμείς, σαν σειραίοι, πάντα ήμασταν πιο ανοιχτόμυαλοι, πιο αριστοκράτης με τη σωστή μας έννοια. Μας έφαγε η σιγουριά εμάς. Τι έγινε? Ορίστε. Μας έφαγε η σιγουριά. Τι έγινε? Γιατί μείναμε τόσο πίσω? Όχι, δεν μας έφαγε. Επαναπαυθήκαμε. Επαναπαυθήκαμε και δεν τολμήσαμε. Δεν τολμήσαμε. Ναι. Εγώ εμείς θέλω ένα δήμαρχο τολμηρό. Ξέρετε, τα Τρίκαλα έχουν γραφείο στις Βρυξέλλες για να ρουφάνε τα προγράμματα, τα κοινοτικά που βγαίνουν. Εμείς σαν Ελλάδα ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε μέχρι τελευταίο ευρώ. Δεν γίνεται να επαναπαυόμαστε ή να λέμε δεν μπορούμε. Τι είναι αυτό, δεν έχω τώρα τα άτομα να το κάνουν. Τα Τρίκαλα γιατί τα είχαν τα άτομα να το κάνουν? Γιατί μάλλον είχαν κάποιον ο οποίος είχε πολύ ανοιχτούς ορίζοντες και έβλεπε ναι. και λίγο παραπέρα πέρα από το κλειστό των Τρικάλων. Και γιατί οι Τρικαλινοί αγάπησαν την πόλη τους. Ξέρετε, στα Τρίκαλα υπάρχει ο αντικαπνικός νόμος. Πρώτος ο Δήμαρχος το κάνει. Το συντηρεί αυτό τον αντικαπνικό νόμο. Στην αρχή είχε πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα δεν έχει καθόλου, έχουν αλατωθεί οι αντιδράσεις τους. Πλέον τα Τρίκαλα, πέρα από έξυπνη πόλη που χρησιμοποιούν την τεχνολογία και πολύ καλά κάνουν και είναι απλά πράγματα αυτά. Αυτά θέλουμε να κάνουμε και εμείς σαν Συμμαχία Σερών και γίνονται. Είναι πράγματα που γίνονται γιατί έχουν γίνει και στα Τρίκαλα και σε άλλες πόλεις. Αλλά ο Δήμαρχος πάει μπροστά την πόλη και οι πολίτες πάνε μπροστά την πόλη γιατί την αγαπούνε. Έχουν γίνει ομάδα όμως. Προσέξτε, αυτό είπε και λίγο πριν έτσι, σε μια άλλη συζήτηση, ότι ουσιαστικά ο Δήμαρχος κατάφερε και πήρε τους πολίτες με το μέρος του. Ναι. Ακόμα και αυτούς οι οποίοι διαφωνούσαν με την άποψή του. Με το έτσι. Παράδειγμά του τους πήρε. Ναι, ναι. Με τη ζωή και του, με τον τρόπο όλοι ζωής του. Όλοι ως ομάδα, εντάξει, έκαναν υπομονή και τελικά κατάφεραν και είναι, όπως μου είπατε, ναι. Στις κορυφές. Είναι αυτό μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Λέτε, αν οργανωθούμε, ναι. αν το έχουμε στο νου μας, αν αποφασίσουμε όλοι να είμαστε συνεπείς και υπεύθυνοι, μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Εμείς θα μπορέσουμε να το κάνουμε όταν αποκτήσουμε την παιδεία που πρέπει. Mm-hmm. Και η παιδεία που πρέπει, επειδή καλλιεργείται από τον πολιτισμό, εγώ θα ήθελα η καινούργια Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί πολύ με τον πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός είναι αυτός που καλλιεργεί την παιδεία. Να αγαπήσουμε όλη την πόλη μας, να φροντίσουμε όλη την πόλη μας, να αγαπήσουμε τον οποιονδήποτε δήμαρχο εκλεγεί, γιατί και αυτός θα μοχθεί για μια καλύτερη πόλη. Όλοι βλέπετε στα προγράμματά τους λένε μια καλύτερη πόλη. Δεν λένε όλοι ψέματα.
Όλοι αυτό. Όλοι θέλουμε την καλύτερη πόλη. Και θα γίνουμε 10 φορές καλύτεροι από τα Τρίκαλα. Γιατί έχουμε ανθρώπινο δυναμικό. Εγώ πάντα πιστεύω ότι έχουμε πολύ έξυπνους ανθρώπους εδώ πέρα. Έχουμε πολλούς Μικρασιάτες, πολλούς Πόντιους, που είναι από τη φύση τους πολύ έξυπνοι. Mm-hmm. Και θα το αποδείξουμε mm-hmm. κάποτε. Νομίζω ότι κάποτε θα γίνουμε και είναι το όνειρό μου. Αν μου λέγατε τη θάλασσα, τι θα ήθελα τώρα να αλλάξω τι στην πόλη. Τι θα αλλάζατε, για πείτε ναι, μου. Ναι, θα έλεγα να την κάνω την πόλη μου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα έλεγα. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Δηλαδή, επιστημονικό ήταν ο τρόπο να έχουμε του καλύτερου επιστήμονε, πολιτιστικό. Που έχουμε αρκετά μυαλά πρώτα έτσι, σε ΡΑΙΚΑ. Πάρα πολλά μυαλά, βλέπετε. Ναι, αστροφυσικού, γιατρού, τα έχουμε, πάντα. Έχουμε. Κατά, ωραία. Στο θέμα του πολιτισμού. Δεν ξέρω αν τα έχουμε τιμήσει βέβαια αυτά τα μυαλά ποτέ. Δηλαδή, αν τα αγκαλιάσαμε αυτά τα μυαλά ποτέ. Για να φύγουν από την Ελλάδα, σημαίνει ότι δεν τα έχουμε αγκαλιάσει όσο έπρεπε. Ναι, αλλά. Ίσως και αυτά δεν έχουν αγκαλιάσει τον τόπο τους όσο πρέπει. Ναι, ίσως και αυτά τα μυαλά δεν έχουν αγκαλιάσει τον τόπο τους όσο έπρεπε. Ας το δούμε και έτσι. Όχι, δεν μπορώ να το δω έτσι. Να το δείτε. Ένας ο οποίος είναι μακριά, πραγματικά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και να δει, να αγκαλιάσει και κάτι το οποίο αναγκάστηκε να αφήσει για να πάει προς τα έξω. Πρέπει το μέσα να αγκαλιάσει το έξω για να το τραβήξει. Ναι, αν το προσπαθήσουμε όμως και εμείς, κυρία Μόρετ, και εγώ κάποτε ήμουν στην Αμερική, σπούδαζα εκεί, άνοιξαν οι ορίζοντές μου, άνοιξε η ιατρική μου σκέψη, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά προτίμησα να γυρίσω στις Σέρες και να δώσω αυτά που έμαθα στις Σέρες του συνδημότης μου, γιατί πραγματικά αγαπούσα πολύ την πόλη. Δεν λέω ότι τα παιδιά αυτά που είναι έξω δεν αγαπάνε την πόλη, προς Θεού. Όχι. Απλά έχουν βρει κάποιο καλύτερο τρόπο ζωής, κάποιο καλύτερο τρόπο διαβίωσης εκεί πέρα. Είναι καιρός να τους γυρίσουμε πίσω όσο μπορούν. Όσα μπορούν μυαλά και να μην φύγουν άλλα. Πριν από λίγο ήμουνα σε ένα κατάστημα και μιλούσα με τα παιδιά και μου είπανε ότι το πρόβλημά μας είναι ότι κινδυνεύουμε κι εμείς να φύγουμε, γιατί όλοι οι πελάτες μας έχουν φύγει από τις Σέρες. Και όχι μόνο στο εξωτερικό, έχουν πάει να δουλέψουν στα νησιά για την περίφημη σεζόν. Και λέω, αν είναι δυνατόν, δηλαδή ούτε τον τουρισμό έχουμε αναπτυγμένο εδώ στην πόλη για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά στα τουριστικά μαγαζιά που έχουμε θάλασσα, έχουμε βουνό, μπορούμε να κάνουμε το λαλιά συνέχεια, έναν τόπο έλξης τουριστικό και για το χειμώνα και για το καλοκαίρι. Το δεν καλοκαίρι είμαστε, είμαστε ξερός τόπος, έχουμε αρκετά σημεία. Δεν συζητώ για την Κερκίνη και ναι, τώρα και την Αμφίπολη. Και ως μετροπολιτικός δήμος θα έπρεπε πραγματικά, ακόμα και σκεφτόμενοι με πονηριά, να έχουμε συνεργασία με τους υπολείπους και να τραβάμε και προς τα εδώ αυτούς που επισκέφτονται τα άλλα ωραία σημεία. Βλέπε Κερκίνη, βλέπε Σπήλαιο, βλέπε Λαϊλιά, βλέπε θρησκευτικό τουρισμό. Έτσι. Θα μπορούσαμε να τους τραβήξουμε όλους εδώ, έστω και για μία ώρα. Έστω και για μία ώρα, για να γεμίσει η πόλη μας κόσμο, να γνωρίσει ο κόσμος την πόλη. Έτσι. Και να πει και στους άλλους τους φίλους ότι υπάρχει μία όμορφη πόλη. Οι Σέρες, είμαστε 40 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Για μερικούς είμαστε και 30 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Λοιπόν, σωστά. Είμαστε πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσαμε να γίνουμε μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, ένας τουριστικός πόλος έλξης, να κερδίσουν και αυτοί που θα έρθουν για να δουν κάτι. Την ιστορία μας, Σύρηση Παιωνική. Μια πανάρχια πόλη είμαστε. Και εμείς να κερδίσουμε από αυτούς. Ένα χέρι είναι βιτάλο. Είστε αισιόδοξοι λοιπόν για αυτή την εκλογική αναμέτρηση, κυρία Ευθυμίου, εσείς. Γιατί ναι. Μου λέτε ότι ακόμη και λίγο πριν έρθετε εδώ, εσείς με κάποιους μιλούσατε. Άρα ακούτε ναι. Πάρα πολλές απόψεις. Είστε αισιόδοξοι. Είμαι αισιόδοξη. Θα υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στο Δήμο. Θα υπάρχουν νέα πρόσωπα στο Δήμο, όχι μόνο από πλευράς δημάρχων. Mm-hmm. Θα ήθελα να είναι ο Αλέξανδρος Χρυσάφης, εννοείται. Είναι ένα άτομο μορφωμένο, καλλιεργημένο, ένα άτομο που έχει σπουδάσει τα οικονομικά, που μπορεί να διοικήσει εύκολα το Δήμο, τις επιμέρους επιχειρήσεις του Δήμου, να έχει ικανά πρόσωπα στο συνδυασμό, το οποίο θα μπορούν να προσφέρουν. Αλλά είμαι αισιόδοξη και για τα άτομα, για τους αιραίους πολίτες, για τους αιραίους δημότες. Ότι πλέον αρχίζουμε, αλλάζουμε, αγαπάμε την πόλη μας και την πάμε ένα βήμα, δύο βήματα, τρία βήματα πιο μπροστά. Θα είμαι πολύ ευτυχής αν μετά από 4-5 χρόνια είμαι ξανά εδώ. Μακάρι. Και συζητάμε τέτοια και λέμε πόσο... μετά από 4-5 χρόνια σημαίνει ότι κάναμε κάτι λάθος. Αλλά να σας πω, ποιος είναι ο τομέας που, αν ρωτηθείτε, μπορείτε να πείτε την άποψή σας. Ο τομέας της υγείας, εννοείται. Ο υγείας πρώτα απ' όλα, ο υγείας, ναι. Και μάλιστα να σας πω τώρα για το πρόγραμμα του Αλέξανδρου Χρυσάφη, που δεν το έχουμε πει ότι... μέσα σε αυτά που θέλει να κάνει όσον αφορά την υγεία, είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι να ιδρύσει μια κινητή μονάδα για τους ανθρώπους με καρκίνο, για τους καρκινοπαθείς, υποστήριξη των καρκινοπαθών και όχι μόνο των καρκινοπαθών και των συγγενών. Γιατί οι συγγενείς είναι αυτοί που συμπάσχουν και μερικές φορές πάσχουν πιο πολύ. Ο καρκινοπαθής σε κάποια στάδια αποκτά μια άρνηση απέναντι στην αρρώστια του. Λέει, δεν έχω τίποτα, έχω κάτι άλλο. Ή στα τελικά στάδια δεν καταλαβαίνει. Τότε είναι που χρειάζεται συμπαράσταση ο συγγενής. Στην Αμερική που ήμουν,
τους καρκινοπαθείς, τους συμπαραστεκόταν μια ομάδα που έχει κυρίως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στη συμπαράσταση των ασθενών. Και επίσης εννοήθηκε στη συμπαράσταση στους συγγενείς που φροντίζουν ηλικιωμένους με προβλήματα. Είναι μέσα στα σχέδια του Αλέξανδρου Χρυσάφη μια μονάδα διημέριψης ατόμων αυτών με ήπιες γνωσιακές διαταραχές, γιατί αυτοί που τους προσέχουν δεν μπορούν να δουλέψουν. Πρέπει να πάνε, ναι. Και επίσης μια ομάδα διήμερης φροντίδας ενηλίκων αμαία. Επίσης πολύ σημαντικό, γιατί όταν κάποια στιγμή φεύγουν από τη ζωή οι γονείς των αμαία, αυτά τα άτομα μένουν στην κυριολεξία μόνα τους, με κάποια αδέρφια που προσπαθούν να τα φροντίζουν, να δουλέψουν. Πολλά προβλήματα. Με αυτό τα το οποία προβλήματα όμως χαίρομαι για τα οποία προβλήματα χαίρομαι ότι είστε ενήμεροι. Ναι. Επομένως, μπορείτε να καταθέσετε υπεύθυνη άποψη και να παρακολουθήσετε μια τέτοια ιστορία, εάν τελικά γίνει, αν λειτουργεί σωστά ή όχι. Εννοείται. Δώστε το μήνυμά σας στους αιρέους. Για μένα, πάλι τη δύσκολη ερώτηση στο τέλος που πηγαίνει, κύριε Μόρε. Δεν γίνεται αυτό. Ξέρετε, οι συνδυασμοί λίγο ή πολύ ακούγονται. Όμως ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να ζητήσει αυτή την εμπιστοσύνη. Επομένως, πρέπει κάτι να πει στον πολίτη. Λοιπόν, ναι. Εγώ, σε αυτούς που με ξέρουν, δεν έχω να πω γιατί θα πρέπει να με προτιμήσουν και να με εκλέξουν. Αυτοί που με ξέρουν, ξέρουν την πορεία μου. Ξέρουν την πορεία της οικογένειάς μου. Κατάγομαι από μια ιατρική οικογένεια με μεγάλη προσφορά στην πόλη των Σερών και όχι μόνο. Από το 1965 ο πατέρας μου είχε την κλινική του. Τώρα την διοικώ εγώ όσο μπορώ καλύτερα. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα σε αυτούς που με ξέρουν. Σε αυτούς που δεν με ξέρουν τώρα. Σε αυτούς που δεν με ξέρουν, έχω να προτείνω το εξής. Να επιλέξουν και να εκλέξουν άτομα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άτομα τα οποία είναι ανιδιοτελή, τα οποία είναι εργατικά, συνετά, με τριοπαθή, για να μπορούν να συνυπάρξουν με τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους, πέρα από κάθε προσωπική φιλοδοξία και πέρα από κάθε πελατειακή σχέση, και να είναι σίγουροι όλοι αυτοί οι συμπολίτες μου ότι μέσα σε αυτά τα άτομα μπορεί να είμαι σίγουρη ότι είμαι κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μωρέιτη. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό κουράγιο, γιατί ακόμα αυτές οι 8 μέρες πραγματικά πιστεύω ότι είναι οι πιο σκληρές. Το τέλος συνήθως πάντα.